Γεια σου, Άρη. Λοιπόν, ναι. Γεια σε όλους. Άρης, how to the bastards. Πόσες φορές το πω αυτό σήμερα? Πόσες φορές κάνω βίντεο. Πρέπει να το λέω συνέχεια. Όχι, θα το πάνω από άλλο βίντεο. Αυτό, ναι, δεν μπορείς να το παίρνεις το κολλάς. Και θα σε κοτσέρνω εγώ έτσι, ναι. Τέτοιο. Φλουπ ήρθα και από εδώ. Ναι, κάναμε και αυτό. Δεν θα με ρωτήσεις τι έχουμε εδώ. Αυτό μου πεις θα κάνουμε. Αυτό που βλέπεις εδώ. Τι έχουμε εδώ, υπολογιστές, ιστορίες, αμαρτίες έχουμε. Τι έχουμε. Εδώ το θέμα είναι ότι δεν έχουμε χώρο πια να κουνηθούμε, παιδες. Μέχρι να πάμε στην Κύπρο να έχουμε λίγο περισσότερο χώρο, δεν την παλεύω πια μέσα εδώ. Δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, ακούς στο διάστημα. Όλοι χτυπάνε παντού. Ναι, είναι λίγο. Άμα δείτε εδώ μέσα το τι γίνεται, το τι έχουμε μαζέψει, είναι λίγο τραγικά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, φτιάξαμε ένα σύστημα. Είχα φτιάξει μάλλον ένα σύστημα. Παονέτηξ λεγότανε. Το οποίο μετρούσε κατανάλωση όχι μόνο από κάρτες γραφικών, από επεξεργαστές, από μητρικές, μέχρι και από SATA, από σκληρούς και όλα αυτά. Τι εννοείς μετρούσε? Το έβαζες πάνω στο μηχάνημα και το μετρούσε, ναι. Το έλεγε, έλα εδώ εσύ. Έκανε τα πάντα. Λοιπόν, το αναπτύξαμε, γιατί έβγαλαν κάποιοι άλλοι κάποια συστήματα. Η Nvidia, ας πούμε, έβγαλε το δικό της το PCAT και είπαμε να βγάλουμε κι εμείς κάτι καλύτερο, γιατί μας τη σπάσανε. Όταν ζητήσαμε από την Nvidia, η Nvidia έχει στείλει σε όλο τον κόσμο το PCAT, ας πούμε. Σε μένα δεν το έστειλε. Παλαβώσε. Ναι. Το στείλει. Εντάξει, εγώ βέβαια τους είχα πουλήσει το πρώτο το Powernetics, το πήρανε, το είδανε, κάναν κοπιάρανε την μπόδουσα να κοπιάρουνε. Μετά όταν τους έστειλα mail και λέω, παιδιά, στείλτε το PCAT να δούμε τι κάνατε κι εσείς. Η ίδια ομάδα που αγόρασε το Powernetics τότε και τους βοηθούσα, μου είχαν τρελάνει. Κάποια στιγμή σταματήσανε να μας μιλάνε. Ενώ έχουν στείλει το PCAT, το έχουν στείλει στον τελευταίο reviewer που πάει στον κόσμο. Στον τελευταίο. Και δεν το στείλαν σε εμάς. Τέλος πάντων. Φόβος ή ζήλια, εδώ η απορία. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη ζωή έχω μάθει όταν κάποιος με μουλαρώνει να προχωρά μπροστά. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε η Cybernetics. Όταν με μουλαρώσαν από το AT Plus, αποφάσισα να δημιουργήσω Cybernetics και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και κάπως έτσι με μουλάρωσε και η Nvidia. Γιατί νομίζαν ότι βγάλαν το PCAT και κάνανε, wow. Ναι, και κάνανε το super wow. Και λέω, θα βγάλω κάτι πολύ πιο καλό από το πρώτο Powernetics. Το πρόβλημα, λοιπόν, το Powernetics είναι ένα σύστημα που έχουμε κάνει, το οποίο το έχουμε δώσει, μεγάλα site, Tom's Hardware, ας πούμε, μετράει τις κάρτες γραφικών με το Powernetics. Ο Igor το έχει πάρει, αλλά μετράει, Igor's Lab μετράει μερικά του συστήματα, ο Igor είναι πολύ εκλεπτισμένος. Tech Lab, οι φίλοι μου από τη Βραζιλία το έχουν πάρει, το είχα δώσει ένα διάστημα στο Kit Guru. Τέλος πάντων, το είχαν ζητήσει κάποια πανεπιστήμια, τους το έχω δώσει. Ήταν λίγο δύσκολο να το φτιάξεις, οπότε ήθελα να κάνω. Το Powernetics το πρώτο στηριζόταν σε κομμάτια τα οποία μπορείς να τα αγοράσεις από το εμπόριο. Δεν χρειαζόταν να κάνεις κάτι δικό σου. Απλά είχα μαζέψει κάποια κομμάτια από το εμπόριο, είχα φτιάξει ένα κιτάκι, είχα δώσει ένα λογισμικό και δουλεύανε μια χαρά όλα αυτά. Είπαμε να το κάνουμε, να το προχωρήσουμε το παιχνίδι, να σχεδιάσουμε μια δικιά μας πλακέτα, στην οποία πλακέτα, τι γίνεται τώρα, πέφτουν όλοι οι connectors του φορτωτικού σχεδόν πάνω σε αυτή την πλακέτα, σε αυτή την πλακέτα που βλέπετε από εδώ πέρα. Έλα να δείξω εδώ. Λοιπόν, πάμε ξανά. Πέφτουν όλοι οι connectors του φορτωτικού πάνω σε αυτή την πλακέτα. Έχει in και out. Αυτή η πλευρά είναι η in, δηλαδή που δέχεται όλους τους connectors του φορτωτικού. Η out πλευρά είναι που φεύγουν οι connectors και πάνε στα εξαρτήματα. Στο συγκεκριμένο σύστημα έχουμε πάνω έναν 12900KF και μια ASUS TUF 3090 Ti. Λοιπόν, μπορούμε και μετράμε κατανάλωση σε όλους τους connectors, στον ATX, στον connector, στους PCI Express, στα EPS και βγάζουμε πάρα πολλά συμπεράσματα. Επίσης υπάρχει μια custom PCI Express expansion slot για να μετράμε και την κατανάλωση στα 12V και 3,3V στο PCI Express slot κατευθείαν, ώστε να έχουμε τα full αποτελέσματα της κάρτας γραφικών. Το πολύ δυνατό σύστημα τώρα του καινούργιου Powernetics, αυτό παιδιά είναι η πρωτότυπη πλακέτα, ζήτησα αλλαγές, θα κάνουμε αλλαγές από το εργοστάσιο που θα φτιαχτεί. Το εργοστάσιο είναι στην Ταϊβάν. Ζήτησε αρκετές αλλαγές να γίνουν. Το firmware και όλα αυτά τα έχει γράψει ένας άλλος engineer. Εγώ έχω γράψει το λογισμικό κομμάτι. Έχω πατήσει δηλαδή πάνω στο κάποιο. Του είπα ακριβώς τι θέλω. Μου τα έγραψε ο engineer
στο Θεέ μου αυτά που θέλω, το έχω ζητήσει κάποια άλλα πράγματα και πάνω σε αυτά στηρίχθηκα και έχω γράψει το δικό μου πρόγραμμα και λογισμικό. Επίσης, έχω κάνει συνεργασία με τον GapFrameX, τον κυρίως author του GapFrameX, του έδωσα τον κώδικα που επικοινωνεί και μιλάει με την πλακέτα και του είπα γενικά πώς να γίνει η δουλειά και έχει κάνει μια φοβερή δουλειά μες στο καινούριο GapFrameX και έχει συμπεριλάβει υποστήριξη της συγκεκριμένης πλακέτας. Οπότε μπορείτε να έχετε frame σε ένα παιχνίδι και ταυτόχρονα βλέπετε και κατανάλωση. Κατανάλωση και από επεξεργαστή και από κάτω γραφικών. Πολύ δυνατό σημείο, προσέξτε, υπάρχει πολύ σημαντικό πρόβλημα με τα power spikes. Δηλαδή, τις στιγμές που η κάρτα γραφικών ζητάει ή κάποιο εξάτομο του υποστήριξη ζητάει υπερβολικά υψηλή ισχύ για πολύ λίγο διάστημα, για κάποια μικροσεκόντ. Αυτά τα μικροσεκόντ μπορούν ακόμα και να κλείσουν το τοφοδοτικό σας. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που υπήρχε στην Nvidia RTX 3000. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις τα power spikes, πόσο υψηλά είναι τα power spikes. Τώρα η Nvidia, σε μια έξυπνη μπορώ να πω κίνηση που έκανε, στο PCAT, για να δεις power spikes πρέπει να μετράς σε περίοδο millisecond. Δηλαδή να έχεις ένα πολύ γρήγορο poll rate. Poll rate λέγεται πόσες μετρήσεις μπορώ να πάρω εγώ ένα δευτερόλεπτο. Εντάξει, για να μετρήσω ένα millisecond πρέπει να έχω 1000 μετρήσεις στο δευτερόλεπτο. Σωστά. Wow. Ένα millisecond είναι ικανό για να σου δείξει αν ένα τροφοδοτικό μπορεί να βαστάξει. Ένα power spike. Συνήθως θέλουμε ένα millisecond το λιγότερο να μετράμε. Αν μετράμε έστω και 10 και 20 millisecond δεν σου πολύ λέει πολλά. Λοιπόν, η Nvidia τώρα, η έξυπνη Nvidia, για να μην δώσει πληροφορία power spike, γιατί δεν τη σύμφερνε, ειδικά στη σειρά της 1000 που ήταν σε κακομέρειες τη σύμφερνε, το PCAT που έχει μετράει ανά 100 millisecond. Καμία σχέση με αυτό που πρέπει. 10 δευτερόλεπτα, μόλις 10 μετρήσεις το δευτερόλεπτο. Δηλαδή δεν μπορείς να δεις τίποτα. Αντί να δεις δηλαδή τα power spikes να πηγαίνουν έτσι, αυτό μπορείς να κάνεις στο σχήμα, βλέπεις μια ευθεία γραμμή. Γιατί δεν μπορείς να πιάσεις πραγματικά τα power spikes με 100 millisecond. Μόνο αν είσαι τόσο τυχερός και πάνω σε αυτή τη στιγμή κάνει το power spikes τα 100 millisecond. Δεν είναι έξυπνο, είναι πονηριά. Ναι, είναι πονηριά, δεν είναι ξυπνά. Τέλος πάντων, η Nvidia λέει, άκουσα να δεις, Έρη, η Nvidia λέει, εγώ σας το δίνω τζάμπα, το PCAT, αλλά σας το δίνω κομμένο. Είναι σαν να σου δίνει μια Ferrari και να σου βάζει λάστιχα πάνω τα οποία σου επιτρέπουν να πας μέχρι 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Βέβαια το PCAT, εντάξει, δεν είναι καν Ferrari, τέλος πάντων, ούτε Fiat δεν είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σύστημα τώρα εδώ πέρα. Εγώ όταν σχεδίασα το Powernetics, ο κύριος στόχος ήταν να έχω όλα στους βασικούς sensors και ζήτησα να έχω, είπα στον εαυτό μου, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 1000 μετρήσεις το δευτερόλεπτο από volt, από ampere, από όλους τους sensors. Αν δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, δεν θα το έβγαζα καθόλου. Το είχα πει στον εαυτό μου, λέω, αν δεν μπορούμε να βγάλουμε 1000 μετρήσεις τουλάχιστον το δευτερόλεπτο, ήταν το απόλυτο στάνταρ για μένα. Δεν θα το κάνουμε καθόλου. Δεν προχωράμε καθόλου στην κατασκευή. Καταφέραμε, το κάναμε, συνεργάστηκα και με έναν engineer στην Ταϊβάν, πανέξυπνο. Ο άνθρωπος βοήθησε, το κάναμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θα θες? Ναι, παίρνω αυτό το κοιτό. Ναι. Λοιπόν, τι είδες? Το μπλε, το ωραίο. Α, ξέρω εγώ, τι έπαθα. Πάει, τέλειωσε αυτό, έμεινε. Λοιπόν, αυτό είναι το δικό μου το πρόγραμμα. Κάτσε να βάλουμε κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Intel. Συνήθως τα κρατάει, αλλά τώρα έκανα αλλαγούλες. Και... λοιπόν, ανοίγουμε το COM port. Είναι στο 3. Open. Βλέπετε, έχουμε τις πρώτες ρυθμίσεις. Πατάμε και το start. Εδώ είναι οι μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο. Άλλες φορές περνάει τα 1000, πέφτει κάποιες φάσεις λίγο κάτω από στα 950. Εντάξει, μέσος όρος είναι 1000 και κάτι πάντως. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε τις μετρήσεις. Ταυτόχρονα έχω και από τους sensors μητρικής παίρνω μετρήσεις για να βλέπω θερμοκρασίες της κάρτας γραφικών και όλα τα άλλα. Όχι, δεν με ενοχλεί. Θες να το έχω εγώ εδώ? Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Και εδώ είναι από το σύστημα.
Και εδώ είναι αυτά το επεξεργαστήριο. Αυτά αποθηκεύονται κάπου. Ναι. Μπορεί να γίνονται export δηλαδή. Ναι, ναι. Και εδώ έχουμε τα log μας. Για να δούμε τα log, παιδιά. Όχι το log, το chat, συγγνώμη. Oh, wow. Και εδώ έχουμε το chat. Πάνω είναι η κάρτα γραφικών. Κάτω είναι ο επεξεργαστής. Να δώσουμε ένα φορτίο. Τι λες. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Έπιασε και ξύπνησε το θηρίο. Πάμε. Πάνω από 400 βάτε. Με το Fairmark να τρέχει. Αυτά τα 400 βάτ είναι συνολικά αυτά που καίει. Εδώ είναι τα συνολικά κάτω. Ναι, αυτό. Εδώ είναι τα συνολικά. Αυτό, συγγνώμη, δεν το διευκρίνησα, ναι. Maximum έγραψε 510. Εδώ βλέπεις για πια... Για το GPU, ε. Ναι, GPU. Εδώ βλέπεις PCI Express Connectors Only, PCI Express Slot Only. Τι έκανες πάλι, ρε. Στο PCI Express Slot βλέπετε δεν καίει πολύ. Τραβάει κυρίως από τους PCI Express Connectors, γιατί η συγκεκριμένη κάρτα έχει 3 ζωή να έχουν. Εδώ μπορώ να βάλω κι άλλη, βλέπετε ότι είναι πολύ... Κι άλλη κάρτα γραφικών. Όχι, μπορώ να βάλω κι άλλη ευκρίνεια, να αυξήσω λίγο την ευκρίνεια, αλλά θέλω να αυξήσω την ταχύτητα. Όταν θέλω να έχω πολύ δυνατά γραφήματα, τα κρατάω σε log. Βλέπετε, το μέσος όρος είναι 1000. Πάει από 1050 ως 950, ο μέσος όρος μετρήσεων είναι 1000. Τι έκανες πάλι, ρε Σιάρη. Εδώ είναι ο κάθε σένσορας, δηλαδή. Εδώ είναι από τον ATX connector τα 12 βολτ, τα 5 βολτ, τα 3,3. Εδώ είναι τα βολτ, εδώ είναι τα αμπέρ και εδώ είναι τα βατ. Βλέπετε τα 3,3 μόλις που χρησιμοποιούνται. Γι' αυτό και φωνάζω γιατί κάνετε τόσο δυνατό το 2,3 rail. Και αυτό είναι το standby. Εδώ είναι τα EPS connectors. Εδώ είναι η θερμοκρασία του CPU. CPU load, που είναι πολύ χαμηλό. Η ταχύτητα του CPU. CPU VIT. Και τα VAT του CPU. Τα VAT του CPU που αναφέρει και καλά το πρόγραμμα. Ορίστε τα VAT όμως του CPU. Τα κανονικά είναι γύρω στα 66 και το πρόγραμμα αναφέρει 44. Που δεν ισχύει. Ποιανού πρόγραμμα. Ο sensor, συγγνώμη, της μητρικής. Εδώ τώρα έχουμε το PCI slot. Πάλι Ampere, Volt και VAT. Και η PCI Express Connected και οι τρεις. Θέλω να κάνω μια ηλίθια ερώτηση. Μπορεί να μην είναι και ηλίθια ερώτηση. Πώς μπορεί να κάνει κάποιος διασταύρωση σε αυτές τις μετρήσεις. Τι διασταύρωση. Δηλαδή της Nvidia, ας πούμε, το πακέτο μπορεί να κάνει διασταύρωση σε κάποιες από αυτές τις μετρήσεις για να δει ότι είναι όντως verified. Μπορεί να το δει, ναι. Αλλά το θέμα ότι ο δικός μας, η δικιά μας πλακέτα είναι... Ναι, είναι, όχι, είναι certified, την έχουμε κάνει και calibration. Καταλαβες, σου δίνει τη δυνατότητα calibration να κάνεις. Calibration. Ναι, μπορείς να καλυμπράρεις και τα Ampere και τα Volt. Τι είπες τώρα. Ενώ λοιπόν, της Nvidia δεν γίνεται, φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι όχι, δεν γίνεται. Αυτά εδώ. Και το fan percentage εδώ. Το λες, λες που είναι κάτι απλό, ρε Σιάρη, αυτά εδώ. Αυτό, λοιπόν, να και δούμε... Κάτσε, συγγνώμη, πώς μπορείς να κάνεις verify με τις Nvidia που δίνει 10 μετρήσεις στο δευτερόλεπτο. Θα το κάνεις με ένα μέσο όρο, δέλτα και τέτοια, θα μπουν μέσα. Τι? Μαθηματικά. Δεν κατάλαβα το τι λες. Ρε εσύ, σε ρώτησα. Π.χ. αυτό το πρόγραμμα το έχεις φτιάξει εσύ, ωραία. Πολύ ωραία. Φανταστικό έτσι όπως το βλέπω. Και είμαι εδώ δικηγόρος του διαβόλου και σου λέω τώρα, και πού ξέρω εγώ τι μετράς σωστά εσύ. Υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα Όχι. ή κάποιος τρόπος να μετρήσει κάποιος για να πει ότι είναι όντως σωστά τα δικά σου. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα. Τη Nvidia τι κατακάνει τότε. Τι μετράει, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις ένα. Αντιπαραβολή. Ναι, ναι, πώς θα κάνεις αντιπαραβολή με 10 μετρήσεις μόλις το δευτερόλεπτο που παίρνει Nvidia και με 1000 παίρνουμε εμείς. Δηλαδή. Ούτε θα δεις, το έκανε αυτός από το Cap Frame 6, βγήκε κάποιες μικρές διαφορές στις τάξεις των 4 και 10 W και έχει ακόμα ένας που βγάζει μια πλακέτα, ο Elmore λέγεται, ο οποίος είναι πολύ ωραίος τυπάς και έτσι έχω ακούσει, δηλαδή δεν ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά. Αλλά βγάζει, έχει βγάζει καλά πράγματα και είναι πολύ, έχει βγάλει μια πλακέτα αντίστοιχη, πολύ φτηνή, αλλά δεν έχει τις δυνατότητες καμία σχέση που έχει το δικό μας και έκανε την παραβολή αυτός που έχει το Cap Frame 6, που Author, πήρε μετρήσεις στο EPS Connect, νομίζω, και χρησιμοποίησε και του Elmore Labs την πλακετούλα και της Nvidia, όχι PCI, EPS PCI. Και οι διαφορές ήταν μικρές, δηλαδή κάτω από 10 W. Αλλά μεταξύ του... της δικιάς σου και της, της δικιάς μας, ναι, K3 ήταν ανάμεσα στα τέτοια. Αλλά του διευκρίνησα ότι οι δικές μας πλακέτες μπορούν να καλυμπραριστούν, ενώ οι άλλες δεν καλυμπράρονται.
Από όσο ξέρω. Από όσο ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό για ένα εργαστήριο. Εγώ ξέρω ότι τις δικές μας έχουν καλυμπράρει πάνω σε κρώμα. Γιατί είδα τη διαδικασία. Δηλαδή, βάλαμε φωτίο κρώμα 30 μπερ, ας πούμε, και βλέπουμε ότι η πλακέτα έγραφε 30 μπερ. Ναι. Άρα και... είναι πιο ακριβίας. Αυτό είναι επαγγελματικός εξοπλισμός πια. Πάμε στο επίπεδο επαγγελματικού εξοπλισμού. Η πλακέτα του Elmore, ας πούμε, κάνει 50-60 ευρώ. Mm. Η δικιά μας κάνει 500. Mm. Έχει ένα λόγο που πληρώνεις σχεδόν 10 φορές παραπάνω την τιμή για να αγοράσεις το Powernetics version 2 έναντι κάποιον. Ένα, ας πούμε, της πλακέτας που δίνει ο Elmore. Και επίσης, θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν αυτό. Αυτό θα μπορούσαν να το έχουν από χρήστες, enthusiast χρήστες, που θέλουν να βλέπουν κατανάλωση και όλα αυτά, που γουστάρουν να παίζουν αυτά. Θέλω να κάνω overclocking την κάρτα γραφικών, ας πούμε, και θέλουν να δουν τι γίνεται. Μπορούν να τα πάρουν εργαστήρια. Τι κάνει έτσι. Να παίξω. Κάτσε κάτι στο μάτι. Μπορούν να το πάρουν τεχνική υπολογιστών, για να βλέπουν πώς συμπεριφέρεται το ορθοδοτικό σε συστήματα. Γιατί με αυτό εδώ μπορείς να μετρήσεις και το τροφοδοτικό, να βλέπεις τι ρόλο βαράει. Δηλαδή, όταν έχει φωτίο το τροφοδοτικό και βλέπεις η τάση στα 12 βόλτ σου πέφτει 10,5, σημαίνει κουκουρούκου, ότι είναι για πέταμα. Μπορεί να το πάρουν reviewers, editors, youtubers, influencers, να μετράνε σοβαρά πια το τι γίνεται. Μας το έχουν ζητήσει ήδη πάρα πολύ. Προσπαθούμε να το βγάλουμε στην παραγωγή, κάποια στιγμή θα βγει. Αρχικά θα βγάλουμε 20-30 πλακέτες, να δούμε πόσο γρήγορα θα φύγουν, τι θα γίνει. Γιατί εντάξει, και η τιμή, βέβαια, αν πεις τώρα 500 ευρώ για κάποιον που είναι τεχνικός υπολογιστών, για έναν ενθουσιαστή χρήστη, για RAID, δεν είναι, θεωρώ ότι είναι σημαντικό το ποσό. Μας έχουν, πιστέψτε με, ότι δεν το δίνουμε με σκοπό το κέρδος, το βγάλαμε με σκοπό να γίνει γνωστό το όνομα της Cybernetics. Και να την πούμε στην Nvidia. Και των Hardware Busters. Ναι, γιατί μου τις σπάσανε όταν τους βοηθάς, έφαγα πόσα mail να τους κάνω, δεν ξέραν πώς να στήσουν το σύστημα. Πόσα mail, δεξιά-αριστερά, από εδώ από εκεί, και όταν μετά τους λες, ρε παιδιά, και δεν τους ζήτησα να το στείλουν τζάμπα, προσέξτε, τοπικά τους είπα να σου το πληρώσω. Παρόλο που το δώσαν τζάμπα σε οποιονδήποτε, γιατί εντάξει, και εγώ τους χρέωσα το δικό μου, το θεώρησα σωστό, να πω πόσο θέλετε να μου στείλετε ένα, να το πληρώσω για να δω. Και μπαίνει στον κόπο άλλος, και δεν μπαίνει καν στον κόπο να σου απαντήσει κάποια στιγμή, είναι λίγο ξεφτύλα. Το λιγότερο που μπορείς να πεις. Αλλά. Για να μην πεις ανάγωγο. Αλλά τώρα αυτό θα το δίνουμε 500 ευρώ, υπολογίζουμε. Α, δούμε ακόμα αν έχουν καταλήξει full deal ή κάπου εκεί. Αν το ζητήσει Nvidia θα είναι 2.000 γι' αυτό. Έτσι. Έτσι. Γιατί μπορώ. Έτσι. Γιατί μπορώ. Αν τους απαντήσω, πάνω εγώ απαντάω σε όλους, θα πω για εσάς η τιμή είναι αυτή. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αν έχετε οποιαδήποτε απορία, σχόλια όλα αυτά, τα αφήνετε, ξέρετε εσείς. Patreon σελίδα, αν θέλετε να μας υποστηρίξετε, Discord server για να τα λέμε. Δεχόμαστε και επιστολές από το ταχυδρομείο. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε. Γεια! Yeah.